Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Και λίγο πολύ, δεν ξέρω κατά πόσον θα καταλήξουμε στα επόμενα χρόνια, στην ειδικότητά σας, στα τυπικά προσόντα, να είναι απαραίτητο μεταπτυχιακό και στην οικονομία και ενδεχομένως και στη θρησκειολογία. Όλα είναι χρήσιμα αν μπορεί κανείς να τα κάνει. Αλλά το να ξέρει κανείς λοιμώξεις είναι σπουδαίο, αλλά άμα ξέρει λίγες, μπορεί να είναι καλύτερο να μην ξέρει καθόλου. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάντα η ημιμάθεια καμιά φορά είναι χειρότερη. Ακριβώς. από την άγνοια. Στραβό καθοδηγή. Λοιπόν, άρα επειδή λοιπόν εμείς οι δημοσιογράφοι, κυρία Γιαμαρέλου, είμαστε στην κατηγορία των ημιμαθών. Και καλό είναι πριν διατυπώνουμε. Όχι, αυτό εγώ δεν το πιστεύω. Μην το λέτε. Οι δημοσιογράφοι έχουμε μια ευρύτητα και εγκυκλοπαιδική πρόσληψη γνώσεων από όλους με τους οποίους μιλάμε, από όλες τις κατηγορίες θεμάτων και ειδικοτήτων. Αλλά είναι καλό να μην το παίζουμε ειδικοί. Μερικοί έχουν την τάση να το παίζουν ειδικοί μετά, αφού έχουν μιλήσει, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο διάστημα και όπως πάμε να βγούμε σιγά σιγά προς την επιστροφή αυτή τη σταδιακή στην κανονικότητα, κάτι που δεν λίγο συζητιέται από κάποιες πλευρές αλλά όχι ευρέως, είναι πως λίγο πολύ θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να εκμεταλλευτούμε ενδεχομένως και τις καιρικές συνθήκες και τη ζέστη και να προσπαθήσουμε στρατηγικά πλέον απέναντι σε αυτή την απειλή του κορονοϊού να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της γενικής ανοσίας. Στρατηγικά, κοιτάξτε. Δηλαδή παίζουμε μια σκακέρα αυτή τη στιγμή με τον κορονοϊό από ό,τι κατάλαβα. Παίζουμε μια παρτίδα σκάκι, παίζετε εσείς κυρίως οι επιστήμονες. Στρατηγικά είναι μια επιλογή να δώσουμε λίγο λάσκα στον ιό ώστε υπό τις συνθήκες τις γενικότερες, τις καλές καιρικές να μην μεταδίδεται πολύ και να έχουμε τη δυνατότητα να απλωθεί λίγο ώστε να αποκτήσουμε μια γενικότερη ανοσία. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή είναι μια ερώτηση που πολλοί κόσμος τη ζητάει και πολλοί θέλουν να ξέρουν την απάντηση και η απάντηση είναι δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολη? Διότι εντάξει, ο πληθυσμός έκατσε μέσα 6 εβδομάδες, που δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα, πιέστηκε πολύ, ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό συνεπής. Το θέμα είναι τώρα που αρχίζουμε και με το παράδειγμα των άλλων κρατών να χαλαρώνουμε λίγο τα μέτρα, λίγο, όχι χαλαρώνουμε και βγαίνουμε όλοι έξω και τα χαλάμε. Σιγά σιγά, το θέμα είναι μήπως απότομα δούμε να αυξάνονται τα κρούσματα. Οπότε αν δούμε και αυξάνονται τα κρούσματα θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Γι' αυτό κανείς διερωτάται, υπάρχει τρόπος να δει τι κίνδυνος υπάρχει πριν αυτό εμφανιστεί? Κοιτάξτε, ένας τρόπος θα ήταν να μπορούσε κανείς να μετρήσει πόσος πληθυσμός ελληνικός έχει μολυνθεί. Και αυτό γίνεται με τη μέτρηση των IgG αντισωμάτων, αλλά αυτά τα τεστ ακόμα δεν ήταν εξειδικευμένα. Είχαν πολλές ψηλές πιθανότητες που ξεπερνούσαν το 30% να είναι ψευδώς αρνητικά. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, ή αντίθετα να είναι και ψευδώς θετικά. Οπότε καταλαβαίνετε, εάν κάποιος είναι ψευδώς θετικός και του πεις βγες έξω, εσύ δεν κινδυνεύεις και αυτό είναι ψευδώς θετικό, αυτός κατ' ουσίαν είναι αρνητικός και κινδυνεύει. Τώρα αναπτύχθηκαν μέθοδες οι οποίες φαίνεται ότι είναι πολύ αξιόπιστες. Μάλιστα. Και με τη βοήθεια του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ θα γίνει σε ένα τμήμα του πληθυσμού, όπως το κανονίζουν οι στατιστικολόγοι, αξιόπιστο δείγμα προς Θεού, όχι σε όλη την Ελλάδα, για να δει κανείς κατά τμήματα βέβαια πόσοι θα μπορούσε να είναι η ανοσία μας. Αλλά και αυτό και πάλι είναι δύσκολο, διότι είναι άτομα τα οποία καθυστερούν να αναπτύξουν ανοσία. Είναι άλλα άτομα τα οποία μπορεί να μην αναπτύσσουν ανοσία. Οπότε. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις όπου ο ιός επιστρέφει ή επανεμφανίζεται σαν να μην έχει λείψει ποτέ από άτομα που νόσησαν και βγήκανε από την. Θα το έλεγα αυτό. Θα έλεγα ότι φταίγαν οι μέθοδες που δεν ήταν αξιόπιστες. Οι οποίες πότε σου βγάζουν ψευδώς θετικά, πότε ψευδώς αρνητικά. Μάλιστα. Τώρα θα μπορούμε να πούμε με ακρίβεια, αλλά οι υπολογισμοί των ξένων στατιστικολόγων λένε ότι στην Ελλάδα ο αριθμός των κρισμάτων που μπορεί να έχει προσβληθεί είναι 20.000, άλλοι λένε φτάνουν μέχρι τις 200.000. Ναι. Και πάλι, για να έχεις αυτή την ανοσία αγέλης που σου λέει πια είσαι ασφαλής, πρέπει πάνω από το 60% του πληθυσμού να έχει μολυνθεί. Οι 200.000 που είναι το ανώτερο όριο, ούτε κατά διάνοια φτάνουν το 60% του πληθυσμού. Άρα, χαλαρώνοντας τα μέτρα που πρέπει να γίνει αυτό με πάρα πολύ προσοχή, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τρία πράγματα. Το ένα είναι την εφαρμογή αντισηψίας, το άλλο είναι η απόσταση των δύο μέτρων
Και το τρίτο είναι η σωστή χρήση της μάσκας. Αυτά τα τρία για πολύ καιρό θα τα έχουμε κοντά μας. Πρόλογοι πολλοί λένε ότι αυξάνονται στη θερμοκρασία, θα μειωθεί η μεταδοτικότητα 30%. Μάλιστα. Άλλοι λένε αν η θερμοκρασία φτάσει 40, είναι άλλοι που λένε ότι όταν η θερμοκρασία φτάσει 40 βαθμούς, η μεταδοτικότητα μπορεί να μειωθεί κατά 40-50%. Μάλιστα. Αλλά αυτά είναι υποθέσεις. Γι' αυτό εμείς εντωμεταξύ πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτό που λένε αντισηψία των χεριών, συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, τη χρήση της μάσκας και την απόσταση των 2 μέτρων. Μερικές φορές μπορεί να είναι και 1,5 μέτρο. Η ασφάλεια λέει τα 2 μέτρα όπου βρισκόμαστε ο ένας από τον άλλον. Θα επιμείνω στο θέμα και θα ρωτήσω κυρία Γιαμαρέλου το εξής, ότι είναι δεδομένο όμως, δηλαδή θεωρώ ότι αυτό λέει κοινή λογική, ότι ακόμα και με ενδεχόμενο κόστος μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων, σε βαθμό βέβαια τέτοιο που να μπορεί να την διαχειριστεί το σύστημα υγείας, όπως καλά το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, είναι ενδεχομένως ανεκτή επιστημονικά, με τη λογική του να επιτρέψουμε όσο το δυνατόν να απλωθεί αυτή η πιθανότητα ή το ενδεχόμενο της ανοσίας αγιάλης εν ώψη ενός δεύτερου κύματος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, διότι αν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είμαστε χρειαστεί πάλι να πάρουμε τα ίδια μέτρα. Και εδώ έρχομαι και λέω, έρχομαι με τη λογική του ότι θα πρέπει να αποκτήσετε μεταπτυχιακό στην οικονομία. Δεν ξέρω κατά πόσο να αντέχει η χώρα ένα νέο λουκέτο με την ίδια ένταση που το ζήσαμε τους προηγούμενους 2 μήνες. Κοιτάξτε, και αυτή είναι πολύ κρίσιμη η ερώτησή σας. Πιστεύω, και όχι εγώ, όλοι οι ειδικοί σε αυτό το τομέα, ότι αν χαλαρώνουμε τώρα ήπια, σωστά, με πειθαρχία, μειώνουμε την πιθανότητα να έχουμε ένα μεγάλο κύμα το Σεπτέμβριο, μπορεί να έχουμε λίγο περισσότερα κρούσματα. Άρα αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, ότι είναι ανεκτό ενδεχομένως μια μικρή αύξηση των κρούσματων σε ένα βαθμό. Και μας νοιάζει η καμπύλη μας να είναι πάντα flat και να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Αυτό πετύχαμε τώρα. Κάτι πολύ σημαντικό, με αποτέλεσμα οι άλλες ξένες χώρες να μας έχουν σαν παράδειγμα. Άλλωστε, υπάρχει αυτός ο περιβόητος δείκτης, το ρο 0. Ναι. Δεν το έχετε ακούσει. Ναι, βεβαίως. Που αυτό το ρο 0 θέλουμε να είναι σταθερά κάτω από 1. Στη Γερμανία, που είχαν φτάσει να είναι 0,4, μόλις τα μολύσανε όλα και φαίνεται ότι τα μολύσαν χωρίς πειθαρχία, ο δείκτης έφτασε το 1, η Μέρκελ της τρεχτήθηκε πάρα πολύ, επόμενο είναι αυτό, και σκέφτονται τώρα πώς θα περιοριστούν. Λοιπόν, είναι καλύτερα να είμαστε πειθαρχημένοι, να μην χρειαστούμε να παίζουμε με το δείκτη και να λέμε τώρα πειθαρχία και τώρα χαλάρωση. Μάλιστα. Κυρία Γιαμαρέλου, σε ό,τι αφορά το μέτωπο των ερευνών για τα επιστημονικά πλέον όπλα αντιμετώπισης του κορονοϊού, πού βρισκόμαστε? Ναι. Ακούμε για τις ομάδες που εργάζονται σε όλο τον κόσμο, σε 2-3 τομείς νομίζω κινούμαστε. Βεβαίως. Και έχουμε εξελίξεις. Έχουμε, αναφέρει και ο κύριος Τσιόδρας ότι υπάρχουν καλά νέα. Βεβαίως. Από αυτό το μέτωπο. Δοκιμάζονται πάρα πολλά φάρμακα, πάνω από 30 φάρμακα. Φάρμακο έτσι πολύ ειδικό, το οποίο μόλις το πάρεις να γίνεσαι καλά, όπως όταν έχεις πνευμονία από μικρόβιο, από τον πνευμονιόκουγο, και παίρνεις πενικυλίνη και γίνεσαι καλά. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη μας ελπίδα ήταν ένα φάρμακο που είχαν αναπτύξει για τον έμπολα, θυμόσαστε αυτή την κατάρα, την κυριολεξία της Αφρικής, που πέθαινε το 50% και πλέον, το λεγόμενο Remdesivir, το οποίο δοκιμάστηκε σε μεγάλο αριθμό ασθενών και τώρα αποκρυπτογραφούνται τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Είναι οπότε λίγο αντιφατικά. Πρέπει λίγο να κρατάμε την αισιοδοξία μας, γιατί ξέρετε, βλέπω με πολύ ευκολία και από συναδέλφους το βλέπω αυτό, να πανηγυρίζουν για κάποιο φάρμακο, ότι αυτό το φάρμακο αποδείχθηκε. Λοιπόν, και μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο το να πανηγυρίζουμε για ένα φάρμακο ή το άλλο αυτή τη στιγμή. Η πρώτη μελέτη που αποκρυπτογραφήθηκε προχτές και είχε πάνω από 1,000 ασθενείς και είχε και κοντρόλ. Ναι. Δηλαδή ομάδα που δεν το πήρε, για να μπορείς να αξιολογήσεις τι γίνεται. Και αυτό που βρέθηκε είναι ότι η θνητότητα σε εκείνους που δεν πήραν το φάρμακο άγγιζε το 12%, ενώ σε εκείνους που το πήραν ήταν 8%, και είναι μια μείωση του 4% που είναι καλή μείωση. Αλλά το ιδιότερο απ' όλα είναι ότι μειώθηκαν οι μέρες ασθένειας. Μάλιστα. Εκείνοι που πήραν το φάρμακο
στις 8 μέρες βελτιωνόντουσαν, ενώ εκείνοι που δεν το πήραν, στις 11 μέρες, ενώ εκείνοι που δεν το πήραν στις 15. Και το να κερδίσεις 4 μέρες είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια, αυτό βέβαια βάζω μία παράμετρο που δεν τη βάζει πολλοί κόσμος αυτή τη συζήτηση, ότι αυτό το κέρδος των κάποιων ημερών νοσηλείας αφορά εκείνους που ούτως ή άλλως πρόκειτο να έχουν καλή κατάληξη στην νοσηλεία τους. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε με βεβαιότητα. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι βάλατε δύο μεγέθη. Το ένα ότι έχουμε μία μικρή αλλά σημαντική μείωση της θνητότητας. Και απ' την άλλη ότι έχουμε σε μεγαλύτερη έκταση μία μεγαλύτερη μείωση του αριθμού ημερών νοσηλείας. Άρα σε μεγάλο βαθμό η μείωση του αριθμού νοσηλείας αφορά κάποιους που ούτως ή άλλως μπορεί να είχαν καλή κατάληξη. Βέβαια, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Αλλά το συγκρίνουμε με το κοντρόλ. Έτσι. Το συγκρίνουμε αυτό με τα μεγέθη. Μπράβο, ναι. Που είναι ίδια ομάδα. Απ' την άλλη μεριά, αυτή η μελέτη που ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί για να διαβάσουμε λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσει κανείς τι βαρύτητα περιστατικών ήταν. Ότι νοσηλευόντουσαν. Ναι. Αλλά πόσο βαριά ήταν οι πνευμονίες. Πόσοι από αυτούς πιθανόν πήγαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πόσοι κάναν αυτό το σύνδρομο του καταράκτη των κυβερνών από την οποία καταστρέφεται ο πνεύμονας. Γι' αυτό είμαστε συγκρατημένοι, αλλά δεν ισχύει το ότι και αυτό το φάρμακο το διαγράψαμε, ούτε έτσι, κατά διάνοια. Μάλιστα. Απ' την άλλη μεριά προχωράνε τα εμβόλια. Και ξέρετε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός στην Αγγλία μεταξύ της Οξφόρδης, ναι, και του Imperial. Ναι, ναι, ναι. Και ο ανταγωνισμός αυτός είναι καλός, γιατί αγωνίζονται ποιος θα βγάλει πρώτος το εμβόλιο. Αυτό καμιά φορά συνήθως είναι καλό γιατί επιταχύνει το αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρω πόσο εξασφαλίζει και την ποιότητα του αποτελέσματος. Γιατί καμιά φορά ο ανταγωνισμός 2-3 σε μία κούρσα μπορεί να αφήσει πίσω και να παραβλέψουμε κάποιες παρενέργειες. Το πρώτο που μας νοιάζει είναι η ασφάλεια. Mm-hmm. Ότι μπορεί να κάνει το εμβόλιο να είναι αποτελεσματικό αλλά να είναι τοξικό. Ναι, ναι, ναι. Εκεί να σώζονται 20 και να πεθαίνουν 30. Ή να προκαλεί κάποιες άλλες μακροχρόνιες παρενέργειες που να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής. Αυτές δεν θα τις μάθουμε. Θα τις μάθουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Τα πειραματόζω δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά ασφαλή. Έχει αρχίσει, μάλιστα, η μία ομάδα προχωράει σε φάση 3. Η φάση 3 είναι η μελέτη σε μεγάλο αριθμό πληθυσμού. Μάλιστα. Έχει φάση που είναι σε μικρότερο ρυθμό, mm-hmm, και που φαίνεται ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές. Άρα η μεγάλη μας ελπίδα είναι αυτή, γιατί αυτό θα μας φτιάξει την ανοσία της Αγέλη. Άρα σε αυτή τη φάση μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση του χρόνου του πότε θα υπολογίζουμε να έχουμε ένα ασφαλές εμβόλιο. Κοιτάξτε, λοιπόν, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια το Γενάρη, mm-hmm, μας λέγαν για ένα χρόνο, 1,5 ναι, χρόνο. Τώρα όμως υπάρχει πιθανότητα μεγάλη τέλος φθινοπόρου να το έχουμε το εμβόλιο. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε πολύ αισιόδοξο αυτό. Ακολουθώντας τα μέτρα υγιεινής, mm-hmm, προσπαθώντας να χαλαρώνουμε με πειθαρχία, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να προλάβουμε το χρόνο, πιθανόν να μειώσουμε πολύ ένα πικ, μια κορυφή κρουσμάτων, mm-hmm, το φθινόπωρο και να ξεκινήσει το εμβόλιο για να πούμε ότι πραγματικά πετύχαμε. Κυρία Γιαμαρέλου, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για το θέμα του τεστ του γενικού, σε μεγάλη ποσότητα, σε μεγάλους αριθμούς στο γενικό πληθυσμό. Και κάποιοι βγαίνουν και συγκρίνουν με άλλες χώρες που κάνουν δεκάδες χιλιάδες τεστ. Εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το τεστ έχει και ένα κόστος. Λέμε τώρα το τεστ που σου λέει την PCR που ανοιχνεύει τον ιό στο ρινοφαρυγικό και σου λέει αν νοσείς από COVID. Μάλιστα. Αυτό το τεστ εννοείται. Ναι. Όχι τα αντισώματα. Εντάξει. Ναι, προφανώς. Και τα αντισώματα είναι για επιδημιολογικούς σκοπούς. Να δεις πώς συμβολήθηκαν. Mm-hmm, mm-hmm. Κοιτάξτε, ναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και μπορούν και γίνονται σήμερα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, 5.000 τεστ την ημέρα. Μάλιστα. Και όσο περισσότερα κάνεις, τόσο περισσότερο κάνεις συχνηλάτιση, mm-hmm, στα θετικά και βάζεις σε καραντίνα εκείνους που πρέπει να βάλεις και μειώνεις την πιθανότητα διασποράς. Ναι. Οικονομικά μας επιτρέπεται, ας πούμε, έχουμε τη δυνατότητα αυτή να κάνουμε μια εκτεταμένη διερεύνηση τέτοια στο γενικό πληθυσμό. Κοιτάξτε, το κόστος έχει μειωθεί πολύ και μάλιστα εάν βγουν και αυτά που λέμε αξιόπιστα τα τεστ, mm-hmm, που έχει το αποτέλεσμα σε μισή ώρα, αυτά είναι και πάρα πολύ φτηνά. Μάλιστα. Ακούγεται ότι είναι 10-15 ευρώ. Ναι. Το θέμα είναι πόσο είναι αξιόπιστα. Περιμένουμε από την ίδια την πολιτεία και τους ειδικούς μικροβιολόγους να μας πούν ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα αξιόπιστα ταχυτέ.
Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά, πάμε λίγο στο κομμάτι των αντισωμάτων. Επειδή εμείς παρακολουθούμε, ξέρετε, μπαίνουμε ουσιαστικά σε λογαριασμούς ανθρώπων και εταιριών που κάνουν έρευνες ανά τον κόσμο και αντλούμε πληροφορίες, τις οποίες προσπαθούμε μετά να τις διευκρινίσουμε μιλώντας με εσάς εδώ που ξέρετε πέντε πράγματα παραπάνω. Ακούω από την Αμερική για μια ιστορία με συνθετικά, ουσιαστικά τεχνητά αντισώματα που μπορούν να εμφυτευθούν στον οργανισμό για να εξουδετερώσουν τον ιό για ένα διάστημα κάποιων εβδομάδων ή μικρό διάστημα λέτε μηνών. Λέτε αυτό για τον Έλληνα, τον Κυρατσού που ανέπτυξε κάτι τέτοιο, σε πειραματόζω. Εγώ το έχω δει από το Jacob Glanvil στο Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Υπάρχει πιθανότητα να πάρεις γενετικά τροποποιημένα ποντίκια mm-hmm. που το ανασωπητικό τους να είναι σαν του ανθρώπου. Μάλιστα. Να ενέσεις εκεί τον ιό ναι. και να φτιάξεις στο αίμα τους αντισώματα ναι. και μετά παίρνοντας αυτό το αίμα και να, του ποντικού τον ναι. ορό και το επεξεργάζεσαι για να είναι 100% ασφαλές mm-hmm. να το ενέσεις σε πάσχοντες. Ή να το κάνεις εγώ με άλλο χημικό τρόπο, δεν το ξέρω. Και φαίνεται ότι αυτά που έχω διαβάσει τουλάχιστον εγώ mm-hmm. και τα κάνει ένας Έλληνας που λέγεται Κυρατσούς mm-hmm. φαίνεται καταρχήν τα πειραματόζωα ότι είναι πετυχημένα. Είμαστε ναι. μακριά όμως ακόμα. Κοντά είμαστε με το να μπορέσεις να πάρεις πλάσμα. Το πλάσμα είναι συστατικό του αίματος. Μάλιστα. Έτσι. Ναι, το ναι, αίμα ναι. μας είναι ρυθά, αιμοσφαίρια, λευκά mm-hmm. και πλάσμα. Να πάρεις λοιπόν πλάσμα αναρωνίοντος, αυτού ο οποίος έγινε καλά mm-hmm. και που έχει αναπτύξει αντισώματα, και αυτό να το ενέσεις σε πάσχοντες. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και υπάρχει και μια ελληνική μελέτη που τρέχει αυτό με την αιγίδα του Πριτάνεως του κυρίου Δημόπουλου. Μαζεύουν αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να μαζέψουν πλάσματα mm-hmm. από αναρωνίοντες ώστε να τα έχει κανείς την ώρα που τα χρειάζεται. Αλλά είναι ακόμα ναι. πολύ αρχή. Η έρευνα, αλλά που είναι η έρευνα που εγώ άκουσα είναι περισσότερο είναι για συνθετικά αντισώματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να δοθούν στο ιατρικό προσωπικό και στο νοσηλευτικό, στο υγειονομικό προσωπικό, προκειμένου να θωρακιστεί για ένα βάθος κάποιων εβδομάδων και χωρίς άγχος να μπορεί να διαχειριστεί πάσχοντες. Κοιτάξτε, αυτό είναι τα σαν προστατευτικά. Ναι. Και βέβαια, αν ότι μπορεί να εξουδετερωθεί ο ιός για ένα διάστημα, ας πούμε, και να ναι. μπορεί κάποιος να κάνει άνετα τη δουλειά του για να στηρίξει, για να ναι. θεραπεύσει τους ναι. πάσχοντες. Κοιτάξτε, εξαρτάται τι ποσότητες έχει. Αν έχεις πολλές ποσότητες, θα αποφασίσεις σε ποιον θα το δώσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά την άλλη μεριά και το νοσηλευτικό προσωπικό έχει τρόπους να προστατευτεί και το κυριότερο απ' όλα είναι η υγιεινή και η σωστή χρήση της μάσκας, οι σωστές μάσκες. Άλλες είναι οι μάσκες για τον κόσμο έξω mm-hmm. και άλλες είναι οι μάσκες για το νοσηλευτικό προσωπικό. Και φαντάζομαι, κυρία Γιαμαρέλου, ότι οι οδηγίες ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας άλλαξαν ως ένα βαθμό και με δεδομένο το απόθεμα που είχαμε τότε και έχουμε τώρα. Γιατί τότε φαντάζομαι Κοιτάξτε. Ότι η προτεραιότητα ήταν η υγειονομική, τώρα μπορεί ναι. να υπάρχουν αποθέματα περισσότερα για τον ναι. κόσμο. Δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια, είδατε ότι υπάρχει ελληνικό εργοστάσιο που θα φτιάχνει 1 εκατομμύριο μάσκες την ναι. ημέρα. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι προηγούμενα είχαμε lockdown. Mm-hmm. Και όταν έχεις lockdown και ο άλλος κάθεται μέσα στο σπίτι του, τι να την κάνει τη μάσκα. Ναι. Οπότε οι οδηγίες ήταν τελείως διαφορετικές. Τώρα που χαλαρώνουμε, οι οδηγίες διευρύνονται και αυτό που μας νοιάζει είναι για τον κόσμο έξω, ο οποίος κόσμος, χωρίς να εγκαταλείπουμε την απόσταση των 2 μέτρων προς mm-hmm. Θεού, mm-hmm. δεν σημαίνει ότι επειδή θα φοράω μάσκα, όχι τη χειρουργική, την πράσινη, οι φασμάτινες μάσκες από βαμβακερό ύφασμα. Μπορεί και μόνη της μια νοικοκυρά mm-hmm. να τις φτιάξει. Δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνει ο ένας δίπλα στον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, όταν είμαι σε χώρους κλειστούς που έχουν συχνοτισμό και κατά κανόνα έχουν συχνοτισμό, τη φοράω τη μάσκα μου. Ακόμα και έξω όταν είμαι, αν είναι σε κάπου που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, προβλέπω ότι θα υπάρχει, τη φοράω και εκεί τη μάσκα μου. Δεν ξεχνάμε τα σανσέρ, τις σκάλες, mm-hmm. που είναι χώροι που ο συχνοτισμός αυξάνει και η μάσκα είναι υποχρεωτική για τον κόσμο. Και μία τελευταία ερώτηση, κυρία Γιαμαρέλου, για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλη υποχρέωση σε λίγη ώρα. Ναι, ναι, πέστε. Πόσο επικίνδυνο είναι το θέμα της μετάλλαξης, γιατί ξέρουμε ότι οι μεταλλάσσονται. Ναι. Και βλέπουμε και έχουμε ήδη ακούσει για 2 ή 3 μεταλλάξεις του νέου κορονοϊού στο διάστημα που πέρασε. Πόσο ανησυχεί η επιστημονική κοινότητα για το πώς και προς ποια κατεύθυνση μπορεί να μεταλλαχθεί ο νέος κορονοϊός? Κοιτάξτε,
Αυτό δεν το ξέρουμε. Κάτι με τα λάξη που έχουν περιγραφεί δεν επηρεάζουν ούτε τις θεραπείες ούτε τα εμβόλια. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι σαν τον ιό της γρήπης, mm-hmm. που θα πρέπει κάθε χρόνο που κάνει μικρομεταλλάξεις να ετοιμάζεται πολύ γρήγορα ένα καινούριο εμβόλιο. Όμως, αυτοί οι κορονοϊοί που έχουμε εμπειρία από τους πρώτους, που τους ξέρουμε εδώ πολλά χρόνια, πηγαίνουν στα μικρά παιδιά και κάνουν κοινά κρυολογήματα με βήχα, πονόλαιμο, απλές ιώσεις. Μπορεί βέβαια να έχουν δυνατότητα μετάλλαξης και να μην είναι δραστικό το εμβόλιο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει περίπτωση να κάνουν τέτοια μετάλλαξη που να αυτοκαταστρέφονται, να γίνονται τελείως αδρανείς. Ας το ευχηθούμε λοιπόν. Μάλιστα. Και να πούμε για να ξέρει και ο κόσμος, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι αυτή η κορονοϊή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι τα πιο δυνατά βιολογικά όπλα της μαμάς φύσης. Είναι από τα λιγότερο δυνατά, γι' αυτό και προκαλούν και τόσους θανάτους. Γιατί εξαπλώνονται εύκολα, επειδή ακριβώς δεν προκαλούν. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί ο έμπολα που λέγαμε πιο πριν, όταν ο έμπολα σκοτώνει τους μισούς από τους οποίους αγγίζει, δεν μπορεί να παραχθεί πολύ γρήγορα και να μεταδοθεί πολύ εύκολα. Έτσι είναι. Και εκείνο που μας απασχολεί είναι ένας ιός ή δυνατόν να μην προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό. Έτσι. Γιατί όταν προσβάλλει το ανώτερο, τότε με το βήχα και το φτέρνισμα, ναι, ειδικά, μεταδίδεται. Μάλιστα. Κυρία Γιαμαρέλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Νομίζω το πιο αισιόδοξο ήταν αυτό που ακούσαμε, ότι μπορεί να περιμένουμε αρκετά νωρίτερα το εμβόλιο από ό,τι αρχικά εκτιμούσαμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας εύχομαι καλά, καλό υπόλοιπο πολλά, ημέρα. Καλό μήνα, να είστε με καλά. Με ελπίδες και πειθαρχία. Έτσι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να μένουμε ασφαλείς. Γεια σας.